Καλησπέρα. Ήρθε λοιπόν και η ώρα του design. Ομολογώ, ξαφνιάστηκα πριν από λίγο που έμαθα ότι είναι και η πρώτη ομιλία σχετική με το design, ακόμα και σε μια TEDx Academy που αγγίζει πολλά πρωτοποριακά θέματα. Είναι αλήθεια, ένας φίλος πριν από λίγες μέρες που άκουσα ότι θα μιλούσα, μου λέει, καλά, όλα αυτά συμβαίνουν στη χώρα, άπειρα προβλήματα και εσύ πάλι για το design θα μιλήσεις. Νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό έχει ενδιαφέρον σήμερα να μιλήσουμε για το design. Το οποίο, ακόμα και στην απλή του απόδοση σαν έννοια στον ελληνικό χώρο, μπερδεύει. Είναι όπως θα το μεταφράσω, αν το αποδώσω από τα ελληνικά στα αγγλικά. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό. Και ο χώρος οικονομίας, που είναι ο χώρος που στην πραγματικότητα αξιοποιεί το design. Το design από μόνο του δεν υπάρχει. Δεν σχεδιάζω κάτι μόνο για μένα. Σχεδιάζω και κάτι για κάποιους οι οποίοι το έχουν ζητήσει, οι οποίοι θα το παράξουν, οι οποίοι θα το οδηγήσουν σε μια διαδικασία που θα φτάσει στα χέρια σας, στους καταναλωτές, θα τα αξιοποιήσετε και θα κάνετε με κάποιους τρόπους τη ζωή σας πρακτικότερη, καλύτερη, πιο ενδιαφέρουσα. Αυτός ο χώρος λοιπόν στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε τα πράγματα κάπως έτσι. Μάλλον τώρα είναι η καλή στιγμή που τα αντιμετωπίζει έτσι. Όπως αυτή η παλιά γελιογραφία που έχω βρει και χρησιμοποιώ κάποιες φορές, που λέει ότι είναι καλό που επιτέλους σας γνωρίζουμε, τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να σας αποφύγουμε. Γιατί κακά τα ψέματα. Ο χώρος οικονομίας γνώριζε γι' αυτό, αλλά το άφηνε ή το σπρώχνε από κάτω από το χαλάκι. Δεν είναι όμως μόνο η πλευρά, για να πούμε, την πραγματικότητα του χώρου της οικονομίας που αγνοούσε επιμελώς το design και ας ήξερε γι' αυτό. Και οι ίδιοι δημιουργοί, το δικό μου συνάφι, να το πω έτσι δηλαδή, ένιωθε μια ανασφάλεια απέναντι στους ανθρώπους με τα κουστούμια των εταιριών, που φοβόταν ότι θα πάρει τις ιδέες και δεν θα τις κατανοήσει και θα τις μπερδέψει και θα τις αδικήσει. Και έτσι προτιμούσαν οι δύο πλευρές να πηγαίνουν επισηματικά σε ένα ποτάμι, ακολουθώντας τις παράλληλες όχθες και να μην κάνουν καμία ιδιαίτερη προσπάθεια να χτίσουν γέφυρα από μια πλευρά στην άλλη. Θα σας δείξω κάποιες αναφορές, παραδείγματα από το χώρο του design σήμερα, κυρίως από νέους ανθρώπους που είχα την τύχη να γνωρίσω μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο, από διαφορετικά περιβάλλοντα, και δείχνουν ότι αυτή η λογική του evolution, που πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να έρθει και να μας αλλάξει, να μας βοηθήσει να αλλάξουμε σαν χώρα, μπορεί να ακολουθήσει τον πολύ ενδιαφέροντα δρόμο και του design, που είναι ένας δρόμος πρακτικός. Θέλουμε να κάνουμε πραγματικά πράγματα που να οδηγήσουν σε πρακτικά απτά αποτελέσματα. Για να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους. Τρόπους που μπορεί να φτάσουν, όπως και η Ολλανδική ομάδα, που όταν την καλέσανε στην εβδομάδα design του Πεκίνου, γιατί και αλλού υπάρχει αυτό το κενό αντίληψης, τι κάνει αυτός ο χώρος, σκέφτηκε μέχρι και λύσεις σαν αυτή, που βγήκε με μια κινητή μονάδα design στους δρόμους, για να πείσει τους μικρομαγαζάτορες ότι μπορούν να κάνουν καλύτερο σχεδιασμό λογοτύπων, σημάτων, συσκευασιών κτλ. Γιατί το design έχει πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το design στην πραγματικότητα διαχειρίζονται ιδέες. Προσπαθούν να δώσουν καινοτομικές κατευθύνσεις σε αυτά με τα οποία καταπιάνονται. Οι ιδέες είναι ένα υποκειμενικό και κάπως δύστροπο θέμα. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα, την στηρίζω. Σε κάποιον άλλον φαίνεται πολύ διαφορετική και πρέπει να πείσω γι' αυτό. Αν όμως δεν μπουν στη λογική ότι αυτό που διαχειρίζονται οι ιδέες θα πρέπει στην αναζήτησή τους να γίνει όλο και πιο απαιτητική, όλο και πιο ενδιαφέρουσα και να προσπαθήσουν να τη στηρίξουν με όλο και καλύτερους τρόπους, γιατί πρέπει να το επικοινωνήσεις. Δεν φτάνει να έχεις την καλή ιδέα, πρέπει να την περάσεις λοιπόν και στους άλλους. Δεν θα μπορούσαν ποτέ οι designers να φτάσουν σε λύσεις όπως το φορητό πλυντήριο που κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μιας εταιρείας που βλέπουμε αριστερά ή ακόμα και αλλάζοντας κλίμακα, γιατί το design παίζει σε όλες τις κλίμακες αντικειμένων. Που είναι το μπισκοτάκι που σερβίρω τον καφέ. Αλίμονο αν για τους designers, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το χώρο, το αποτέλεσμα ήταν το γνωστό αναμενόμενο. Θα έπρεπε να αλλάξουν επάγγελμα. Να αλλάξουν γενικά ενασχόληση. Προφανώς η απάντηση στην περίπτωσή τους είναι να αναζητούν το ασυνήθιστο, το διαφορετικό. Αλλιώς γιατί ασχολούνται με το design, το οποίο προσπαθεί να σχεδιάσει το αύριο. Το design μελετά το χθες. Το απασχολεί πάρα πολύ το παρόν και σχεδιάζει το αύριο. Μόνο. Αλλιώς, πώς μπορείς να σκεφτείς να πάρεις φλούδες φρούτων ή λαχανικών, τις οποίες αν αποξηραθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία, έχεις ένα τελείως διαφορετικό υλικό, που άμα το καλουπώσεις ανάλογα, το περάσεις με ανάλογη τεχνολογική διαδικασία,
μπορεί να έχεις ακόμα και μικροσυσκευές περιορισμένου διαστήματος χρήσης. Λέω πάντα ότι και στους νέους ανθρώπους που συναντώ στον εκπαιδευτικό χώρο, ότι θα πρέπει να καλλιεργούν συνεχώς την ελαστικότητα του μυαλού τους. Συνέχεια. Θα πρέπει να αναζητούν πώς θα δουν τα πράγματα με έναν πιο απρόβλεπτο, ασυνήθιστο τρόπο. Ο ζωγράφος Μυρό, τα παραδείγματα μας είναι πάντα χρήσιμα από πολλές διαφορετικές περιοχές εμάς στον χώρο του design, έλεγε ότι εμπνέομαι από τα ξέφτια του καμβά και από τις σταγόνες του νερού που έπεφταν από το ξεχυλισμένο ποτήρι καθώς το μετέφερα. Τίποτα δεν είναι αδιάφορο. Αλλά πρέπει να έχω συνεχώς μια ευελιξία στο μυαλό μου, να είμαι ανοιχτός να το βλέπω. Για τους ανθρώπους σε αυτό το χώρο, ένα βάζο είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο, σαν αυτό βλέπουμε αριστερά. Όταν σπάσει, για τους περισσότερους από εμάς, είναι πια ένα κατεστραμμένο, απαξιωμένο αντικείμενο. Είναι ένα σωρός αποθράψματα. Στα μάτια ενός designer, είναι ένας νέος κόσμος από άλλες μορφολογίες που μπορούν να τον οδηγήσουν σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Βλέπω ένα διαλυμένο αντικείμενο και σκέφτομαι μια διαφορετική μορφολογία που μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο ή ένα έπιπλο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλίμονο αν βάλω φίλτρα και πω αυτό είναι σωστό καθώς πρέπει ή κάποιο άλλο όχι. Και αυτή είναι η δυσκολία, να μην έχω αυτά τα φίλτρα, να τα βγάζω όλο και περισσότερο. Γενικά το να σκέφτομαι σαν designer μπορεί να οδηγήσει από εξελίξεις προϊόντων, υπηρεσιών μέχρι τα πάντα, μέχρι συνολικές στρατηγικές, μέχρι το πού θα κατευθυνθεί μια ολόκληρη κατηγορία αντικειμένων ή χρήσεων κτλ. Αν δεν σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο ότι από το μικρό πας στο μεγάλο, δεν μπορείς να έχεις παραδείγματα πολύ επιτυχημένα, όπως για παράδειγμα του Γιάννη του Ψημάδα, ο οποίος τον γνώρισα σε φοιτητικό επίπεδο με project, σαν αυτό που έκανε αριστερά, με ξεθέωμα δουλειάς και πίστη, αφάνταση σε αυτό που έκανε, για να φτάσει σιγά-σιγά και να είναι αυτός που δημιούργησε το τμήμα σχεδιασμού μιας πολυεθνικής εταιρείας, της BIC, το τομέα των ξυριστικών, που είναι στην Ελλάδα, που έχει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα τόσο που πολλοί δίκαια καμαρώνανε και πριν από λίγα χρόνια και έβγαλαν διαφημίσεις που τα έδειχναν δεξιά. Που έλεγε, εμείς οι Έλληνες μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά, μέσα από τις λογικές του design, να κάνουμε επιτυχημένα προϊόντα που να απλωθούν σε όλο τον πλανήτη. Και ναι, εμείς το πετυχαίνουμε. Τέτοια παραδείγματα θέλουμε, τέτοιες λογικές τις χρειαζόμαστε. Το ποτήρι στους ανθρώπους του χώρου του design αλίμονο αν πέφτει στο δίλημα μισογεμάτο, μισοάδιο. Είναι μόνο αισιόδοξη θέση τους. Αφού τι κάνουμε, είναι για να βελτιώσει τα πράγματα. Για να γίνει πιο ενδιαφέρον, για να γίνει καλύτερο. Το ποτήρι μας είναι ξέχυλο. Αν το βλέπαν διαφορετικά, πώς θα μπορούσε μια ομάδα παιδιών που ακόμα σπούδαζαν να πάρει μέρος σε ένα διεθνή διαγωνισμό, με τρομερό ανταγωνισμό, με τις καλύτερες σχολές του κόσμου, με τις διασημότερες χώρες που έπαιρναν μέρος σε αυτό, κλειστό διαγωνισμό, προσκλήθηκε με το ζόρι σαν outsider και καταφέρνει να κερδίσει σε δύο συνεχόμενες χρονιές τα σημαντικότερα βραβεία. Αυτό κάνει ένας designer. Συνέχεια ρωτούν κάποιοι, μα τι κάνετε σε αυτό το χώρο. Αυτό κάνουμε. Βρίσκουμε στοιχεία αναφοράς σε σχέση με αυτά που έχουμε να μελετήσουμε, όσο ευρύτερα, όσο πιο πρωτότυπα, όσο πιο ανοιχτά, απλωμένα, τόσο καλύτερο και ψάχνουμε τρόπους να τα συνδέσουμε. Διαφορετικούς. Και τους αλλάζουμε. Και κάνουμε λάθος. Και πέφτουμε κάτω. Και ξανασηκωνόμαστε. Και τεινάζουμε τα ρούχα μας και λέμε πάλι από την αρχή. Με χαμόγελο και αισιοδοξία. Γιατί πάμε για να λύσουμε κάτι το οποίο θα είναι καλύτερο. Κάτι θα βελτιώσει με κάποιο τρόπο. Και αυτό το δίκτυο αλλάζει συνέχεια. Έχει ενδιαφέρον ένα παράδειγμα. Θυμάμαι ένας Αμερικανός designer από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς, ο Charles Sims, συνήθιζε όταν. Είχαν πολύ ωραίες σκέψεις που μελετούσαν τα περίφημα καθίσματα που λίγο πολύ έχουμε κάτσει όλοι λόγω της τεράστιας απήχησης που είχαν. Όταν έφευγε η ομάδα του το βράδυ από το γραφείο, ζητούσε από τον τελευταίο, χωρίς να τον δουν οι άλλοι, να πάρει αυτό το αντικείμενο που μελετούσαν όλη μέρα, το κάθισμα, να το τοποθετήσει με έναν τρόπο τελείως ασυνήθιστο και διαφορετικό στο χώρο, να το κρεμάσει από την οροφή, να το κρύψει κάπου, ώστε το άλλο πρωί που θα ερχόντουσαν και θα μπαίνανε μέσα, να το βλέπαν όλο αυτό από μια τελείως διαφορετική οπτική και να σκεφτούν αλλιώς. Μόνο έτσι μπορώ να ανοιχτώ στον κόσμο της πολυπλοκότητας, όπως βλέπω αριστερά, με τα πάρα πολλά κουμπιά που χαρακτηρίζουν τη ζωή και τις συσκευές μας και να βρω ακόμα και διαδρομές που πιθανόν, δεν ξέρω, πιθανόν λέω, να το συνδέσει
με το εξαιρετικό αντικείμενο που είναι ένα γυάλινο αντικείμενο από το ναυάγιο των Αντικυθύρων. Γέφυρες απίστευτα απρόβλεπτες, που πρέπει να έχω την τόλμη και σιγά σιγά να καλλιεργώ αυτήν την ελαστικότητα του μυαλού, να μπορώ να τις κάνω, να μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί. Το design thinking, οι βασικές του αρχές, οι οποίες καθορίζουν οτιδήποτε κάνουμε, που πρέπει να δουλέψω με φαντασία, να στηρίξω τη δημιουργικότητα για να φτάσω στην καινοτομία και έτσι να μπορώ να σκεφτώ, όπως δύο κοπέλες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα διαφορετικό καροτσάκι για τον Καστανά στην πόλη, ένα διαφορετικό καγιάκ, κανόε καγιάκ με ελληνική εταιρεία ή ένα smartphone, ή σε πολύ πιο εξειδικευμένες προσεγγίσεις, όπως ένα project που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, να χρησιμοποιήσω ένα φυσικό υλικό όπως τα καλάμια και να το μετατρέψω σε καλλιτικά πολυτελείας για ξενοδοχεία για εταιρεία ανάλογου εξοπλισμού που αυτή τη στιγμή το έχει σε εξέλιξη. Και να σκεφτώ ακόμα και τους τρόπους που θα το παρασκευάζω σε μικρές λογικές παραγωγής όπως ταιριάζουν συχνά με τον ελληνικό χώρο. Ή να έχω παραδείγματα όπως το Goki, που είναι σχεδιάστηκε από τον Αριστοτέλη Μπαράκο από τον ελληνικό χώρο, βγήκε σε αυτές τις νέες λογικές από πλατφόρμες χρηματοδότησης, ζητώντας 40.000 δολάρια για να κατασκευαστεί και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο. Και αυτή τη στιγμή ο ίδιος ταξιδεύοντας στην Κίνα και με ομάδες μηχανικών προσπαθούν να το ολοκληρώσουν και να μας το λανσάρουν γρήγορα σε ένα σύγχρονο προϊόν. Ένα μικρό ηλεκτρονικό gadget που δεν φαντάζεται κάποιος ότι είχε δημιουργηθεί από μια ελληνική ομάδα που ξεκίνησε από την Ελλάδα, που έκανε την προτυποποίηση της διαδικασίας. Και όπως ναι, είναι ένα προϊόν που θα χαιρόμαστε ιδιαίτερα το ότι έχει αυτή τη γέννηση της δημιουργικότητας από τον ελληνικό χώρο. Προφανές, πολλοί το γνωρίζουν, λέμε στον χώρο του design ότι αλίμονο αν ξυπνώνεται κοιμάμαι και δεν το θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο. Το να δω πέρα από το προφανές. Αλλά δεν χαρακτηρίζει μόνο τους ανθρώπους του design αυτή η προσέγγιση και το design thinking. Μετά από χρόνια και εγώ αναζήτησης, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλοι είμαστε design thinkers. Απλά δεν το σκεφτόμαστε τόσο συστηματικά όπως οι άνθρωποι του design. Ο μάνατζερ που πήρε μια θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία και την έβαλε να στήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να μου πουλάει το γάλα μέσω ATM, είναι ένας εξαιρετικός design thinker. Ο παπάς, ο οποίος σε ένα χωριό της Μακεδονίας πήρε μια ομάδα μικρή από τσιγκάνους και τους έβαλε να κάνουν προγράμματα να τα απολαύσουν στη διαδικασία ρομποτικής και κέρδισε διεθνείς αναγνωρίσεις και παρουσιάσει τη δουλειά τους, είναι ένας design thinker για μας. Για να κάνουμε πιο συστηματικά αυτή την προσέγγιση, δημιουργήσαμε ένα σημείο αναφοράς. Ένα innovation lab, ένα συμβολικό χώρο που προσπαθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα να συνδέσει το design με τις εταιρείες, πραγματικές εταιρείες, σε πραγματικά φιλόδοξα projects για να γίνουν πιλότοι, πρεσβευτές σε αυτό που θέλουμε να δείξει το design ότι μπορεί να κάνει και δημιουργήθηκε το innovation lab. Το project Μαγιά ήταν το ξύλινο ποδήλατο της Κόκοματ. Έπρεπε να έρθει ένας ακίνητος τύπος, ο Πόλεφ Μορφίδης, και να πει ότι εγώ είμαι μια εταιρεία που μέχρι τώρα κάνει αυτά συγκεκριμένα πράγματα που όλοι γνωρίζουμε. Αλλά θέλω να περάσω σε ένα άλλο επίπεδο και να δημιουργήσω έναν πρεσβευτή, κυριολεκτικά ήταν η λέξη αυτή, πρεσβευτή της ελληνικής δημιουργικότητας, που θα συνδεθεί με ελληνική παραγωγικότητα, σε αντίθεση με όλο αυτό που λέμε παραγωγή έχουμε, δεν έχουμε, και ελληνική επιχειρηματικότητα και να φτάσει στις άκρες του κόσμου. Ξεκίνησε μια τρελή κούρσα από αυτή την ομάδα νέων ανθρώπων που μπήκαν να το στηρίξουν από διαφορετικές ειδικότητες. Στο σχεδιασμό του, με διάφορους τρόπους, παρουσιάσεις ακόμα και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως το Δήμαρχο της Αθήνας εδώ, εργαστήρια που συνόντουσαν σχεδιασμό ακόμα και στο τρένο που πήγαινε την ομάδα στα ταξίδια στο εργοστάσιο στην Ξάνθη, πάλεμα κυριολεκτικά με τα τελείωτα πρωτότυπα, γιορτάσαμε την ολοκλήρωσή του και την αρχή της αποστολής των πρωτοτύπων στο εξωτερικό, για να μπορούμε να πούμε εδώ και λίγες εβδομάδες ότι έχουμε την πρώτη, θα το πω έτσι, ειρηνική απόβασή του των πρώτων κομματιών στον ελληνικό χώρο που στάλθηκαν σε ξενοδοχείο της Ρόδου. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες άλλα κομμάτια που αρχίζουν και ταξιδεύουν για διάφορες άκρες του κόσμου. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο πραγματικά από την αρχή ήθελε να είναι πρεσβευτής των ελληνικών δυνατοτήτων στις άκρες του κόσμου. Με ένα αντικείμενο που κάποιος όταν ακούει ποδήλατο από την Ελλάδα δεν το φαντάζεται. Αυτά τα project θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέροντες πιλότοι για αυτό το lab και τους νέους ανθρώπους που καλούμε να έρθουν και να πειραματιστούν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. Ένα project που δουλεύτηκε το συγκεκριμένο πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι για τη χώρα ήταν μια ελληνική μονάδα παραγωγής με ιστορία τριών αιώνων, η νηματουργία Μέντης, που σήμερα ανοίξει στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά είναι ενεργή παραγωγικά, με το μικρό μεγεθός της, με τις ιδιαίωμορφες μηχανές της, με το λίγο και εξειδικευμένο σε αυτά τα πράγματα προσωπικό της,
πώς θα μπορούσε συνεργαζόμενο με μια ομάδα designers, νεότατων designers, μερικοί ακόμα σπουδάζουν, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα συμβολικά να καταθέσει προτάσεις, η λογική του evolution, το τι θα μπορούσε να παράξει αν τα έβλεπε τα πράγματα με ένα ανοιχτό μυαλό. Το κάναμε σαν ένα συμβολικό παράδειγμα προς την ελληνική παραγωγή γενικότερα. Και έχουμε αντικείμενα τα οποία μπορεί να είναι πάντα με νήμα, αφού νήμα επεξεργάζεται. Όταν το νήμα έγινε μεταλλικό, έγινε σύστημα θέρμανσης. Όταν το νήμα εμποτίστηκε με νανοηλικά, πάντα υπάρχουσες τεχνολογίες, έγινε βάση για τον υπολογιστή και σύστημα ψύξης. Έγινε σύστημα φωτισμού για το χώρο. Έγινε μια διαφορετική λογική μεταφοράς. Και δείξαμε με αυτές τις προσεγγίσεις, σε αυτή την περίοδο πειραματισμού, ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε περιπτώσεις που δεν τις φαντάζουν, με πάρα πολύ απλές και ξεκάθαρες και καλά τεκμηριωμένες λογικές. Με αυτές τις λογικές πιστεύουμε ότι το design, ναι, μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει αυτή η χώρα. Και το κάτω κομματάκι που διακρίνεται λιγότερο, στο κόκκινο, δείχνει ότι δεν το σκεφτόμαστε μόνο εμείς, γιατί υπάρχει στο καινούργιο περίφημο ΕΣΠΑ, αυτό που περιμένουμε να εφαρμοστεί, σε κεντρικό σημείο, γι' αυτό είναι και με κόκκινο, που λέει ότι το design και γενικά το added value που θα φέρει στα προϊόντα και υπηρεσίες που σχεδιάζουμε είναι κάτι που πρέπει να πρημοδοτηθεί και οικονομικά να υποστηριχτεί. Φαίνεται τόσο ασυνήθιστο που ούτε εμείς οι ίδιοι designers δεν το πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο επίσημο έγγραφο και διαδικασία. Υπάρχει όμως και ευτυχώς που νέοι άνθρωποι, σαν αυτούς που γνωρίζω, βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και πιστεύουν, όπως ο Παναγιώτης που διάλεξα να κλείσω με το μήνυμα που μου έστειλε πριν δύο μέρες, ο οποίος πήρε μέρος σε όλα αυτά τα project, με τα ποδήλατα, αυτό με το Mendy κτλ. Και εδώ και δύο μέρες βρίσκεται στην καλύτερη μεταπτυχιακή σχολή του κόσμου που τον δέχτηκαν, το Royal College of Art στο Λονδίνο. Και την πρώτη του ώρες εκεί μου έστειλε αυτό το μήνυμα, που για μένα λέει ένα μήνυμα νέου ανθρώπου που λέει: είμαι αισιόδοξος, θα ξεκινήσω, θα συνεχίσω στον τομέα που τόσο με ενδιαφέρει και θα κάνω διαφορά τα πράγματα, σε ένα κόσμο με απαιτήσεις και δυσκολίες. Και στην πραγματικότητα μου λέει ότι οι νέοι αυτοί άνθρωποι παίρνουν αυτές τις δυνατότητες που δίνει ο χώρος του design, ανοίγονται στον κόσμο για να φέρουν τον κόσμο σε εμάς. Είτε άμεσα, είτε μέσα από τις συνέργειες που θα κάνουν. Και ο δρόμος του design είναι αυτός που τους επιτρέπει να το δουν με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ.